Ναι. Εμεί είχαμε σήμερα μια συνάντηση με τον Δικηγορικό Σύλλογο, που εκεί του δώσαμε την εξοδότηση να κινηθεί νομικά στο θέμα το οποίο έχει προκύψει με την ρήτρα αναπροσαρμογή στην ενέργεια. Κάτι τέτοιο και κάτι ανάλογο είχε γίνει και με το πρώτο μνημόνιο που είχαμε προσφύγει και σε αυτή την περίπτωση είχαμε προσφύγει νομικά. Βέβαια, αυτή είναι μια πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πνεύμα της πρωτοβουλίας η οποία, η οποία παίρνεται σε όλη την Ελλάδα από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους. Εμείς είπαμε ότι αυτό είναι μια καλή αρχή ότι μπορεί να, να υπάρχουν κάποιες νομικές συνέπειες αλλά από εκεί και πέρα για μας το ζητούμενο είναι η φθηνή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο και αυτό πρέπει να είναι η απέτηση όλων μα και ο προσανατολισμό μα ότι με ποιον τρόπο θα έχουμε από εδώ και πέρα ε, φθηνό ρεύμα. Και εκεί υπάρχουν λύσει. Ε, είδαμε τι έγινε στην Πορτογαλία, τι έγινε στην Ισπανία. Ε, υπάρχουν λύσει και προτάσει τι οποίε έχουμε. Δεν είναι του αρόντο να τι αναφέρουμε. Όμω στην πορεία μπορούμε να τα πούμε και θα πρέπει και η κυβέρνηση αυτά τα πράγματα να τα λάβει υπόψη τη γιατί από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα τη ακρίβεια, το πρόβλημα τη η αύξηση στην ενέργεια δεν θα σταματήσει, ε, θα το βρούμε μπροστά μας και τους επόμενους μήνες. Έχουμε το καλοκαίρι που εκεί φαίνεται ότι θα υπάρχουν υπερκαταναλώσεις και είναι πρόβλημα βασικά για τους εργαζόμενους όπου ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, πώς αμείβονται και τι αμείβονται και εμείς έχουμε το σύνθημα ότι ο μισθό δεν φτάνει και δεν βγαίνει ο λογαριασμό να πληρωθεί και γι' αυτό λοιπόν προχωρήσαμε σε πρώτη φάση παρέα και με τους άλλους φορεί αυτή την ενέργεια. Η οποία προχωρά έτσι ο Δικηγορικό Σύλλογο και σε ό,τι άλλο χρειαστεί, γιατί θεωρούμε ότι τα προβλήματα πρέπει να λύνονται μέσα από την κοινή στράτευση όλων των παραγωγικών δυνάμεων τη περιοχή μα και γενικότερα τη χώρα μα.